Θα ζητήσω από τον κύριο Μίτογλου να μου μιλήσει και σαν πρώην αθλητής, αλλά και σαν πατέρας. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είστε? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Πολύ καιρό έχω να σας ακούσω και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω εδώ στο Λίμπερο, και η αφορμή είναι ωραία. Τι κάνετε βασικά? Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Μίτογλου, για την αλλαγή της κατάστασης στην Ελλάδα, για την νέα κυβέρνηση και τα λοιπά. Σαν πολίτης αυτής της χώρας θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Το σχόλιο δεν είναι παρά να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν σήμερα και είναι νέοι άνθρωποι, να βελτιώσουν την εικόνα της Ελλάδος, να κάνουν έστω και λίγα πράγματα από αυτά που έχουν τάξει στον προεκλογικό αγώνα, και πιστεύω ότι καταλαβαίνουν ποια είναι η θέση τους, αλλά και ποια είναι η θέση των Ελλήνων και τι βιώνει τα τελευταία χρόνια, και έχω μία αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει ένα βήμα παραπάνω για να βελτιώσει όλη την εικόνα της Ελλάδος, των ανθρώπων, των πολιτών, γιατί τα πράγματα είναι τόσο άσχημα και συνεχίζουν βέβαια να είναι άσχημα. Δεν λέει κανένας ότι θα τα αλλάξει αυτός ή έχει κάποιο μαγικό ραβδί και θα τα κάνει όλα από τη μια μέρα στην άλλη, θα τα κάνει πολύ καλά. Απλά πιστεύω ότι σαν ένας νέος άνθρωπος που είναι, σαν ένας νέος στην πολιτική, δεν είναι τόσο φθαρμένος όσο ήταν όλοι οι άλλοι. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος θα προσπαθήσει να κάνει κάποια πράγματα για το καλό του τόπου του. Ναι. Και αυτός θα έχει κέρδος, αλλά και όλοι μας θα έχουμε κέρδος. Έτσι πιστεύω. Την αίσθηση αυτή που λέτε, τη βασίζεται περισσότερο ή πηγάζει από το νεαρό της ηλικίας του ή από άλλα πράγματα? Για μένα, εντάξει, δεν είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος βέβαια ασχολείται με την πολιτική πολλά χρόνια, από μικρός, από ό,τι διαβάζουμε από τα φοιτητικά του χρόνια, ασχολείται με την πολιτική ενεργά, μπορώ να πω, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει μπει, δεν είναι κάποιος άνθρωπος που είναι μέσα στο χώρο πολύ καιρό ή βγήκε και ξαναμπήκε, με αποτέλεσμα να ξέρει λίγο τους δρόμους και τα παράθυρα πολύ καλά. Όχι ότι αυτός είναι ο τίμιος, δεν με ανεβάζω αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμένα δεν με αγγίζει καν. Ναι. Εγώ θέλω να βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι, και πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν πάντα φιλοδοξίες, έχουν πάντα όνειρα, έχουν πάντα την ελπίδα ότι μπορούν να κτίσουν κάποια πράγματα, και αυτό με ενθουσιάζει και με κάνει να αισθάνομαι πολύ καλά. Αλλά βέβαια δεν μένει παρά να δούμε ο χρόνος τι θα μας φέρει, και αν όντως είναι αλήθεια όλα αυτά που είπε, έστω να κάνει κάποια πράγματα από αυτά που είπα, έχει κάνει στον προκλητικό του αγώνα και αυτά τα οποία έχει πει. Μ' άρεσε μάλλον πολύ έτσι πως το θέσατε. Εσείς, κύριε Μίτογλου, είπατε για όνειρα και φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων. Τα δικά σας όνειρα και οι δικές σας φιλοδοξίες έγιναν πραγματικότητα όταν μεγαλώνατε, αυτά που είχατε σαν μικρό παιδί? Εντάξει, αν ρωτήσεις εκ των υστέρων πολλούς ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους θα σου πούνε ότι πάντα θα ήθελα κάτι παραπάνω. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εγώ προσωπικά, έτσι όπως εξελίχθηκε η δική μου ζωή στον αθλητισμό, όταν ξεκίνησα από τη Δόξα Δράμα, δεν πίστευα καταρχήν ότι θα πάω σε μια μεγάλη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ. Απλά αυτό έρθει με τον χρόνο. Γιατί δεν το πίστευα? Δεν πιστεύατε ότι ήσασταν τόσο καλός, ας πούμε, ποδοσφαιριστής? Όχι. Δεν το λέω από την πλευρά της απόδοσης και ότι αν είσαι ταλέντο, αν είσαι καλός παίκτης. Εγώ θα σου πω ένα χαρακτηριστικό πράγμα που δεν το έχω πει ποτέ. Όταν το 1983 είχα γίνει επαγγελματίας και είχα παίξει για πρώτη χρονιά βασικός μέσα στην Τούμπα, θυμάμαι χάσαμε 2-1. Με τη φανέλα της Δόξας, Τούμπα, έτσι. Ήταν τα πρώτα μου παιχνίδια, από τα πρώτα μου. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ, το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ Δόξας, γινόταν μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, και όταν μπήκα μέσα και είδα το γήπεδο, θεώρησα εκείνη τη στιγμή, σαν ένας 20χρονος που ήμουν, ήμουν 19 στα 20 αν δεν κάνω λάθος, ότι για να παίξεις αυτό το γήπεδο πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παίκτης. Βέβαια είχα
παρακολουθήσει και πιο πιτσιρικάς την πορεία, τη μεγάλη πορεία του ΠΑΟΚ με τα μεγάλα ονόματα. Και αυτό με δελέασε πάρα πολύ, με έκανε να αισθανθώ ότι για να παίξεις αυτό το γήπεδο πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παίκτης. Δεν έρχεσαι τυχαία στον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα με έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που το θυμόμουν και όταν έγινα παίκτης μετά του ΠΑΟΚ, ναι, και όταν τελείωσε αυτό το ΠΑΟΚ και με έχει μείνει. Αλλά δεν το είχα πει ποτέ σε κανέναν. Ναι. Κάποια στιγμή να είσαι ο πρώτος που το ακούς. Που το βγάζω έτσι ένα πράγμα το οποίο ένιωθα, πώς ένιωθα μικρός, πώς έβλεπα το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν τελείωσα όμως για το θέμα της ολοκλήρωσης. Εγώ ξεκίνησα πάρα πολύ καλά, έγινε μεταγραφή μου από τη Δόξα στον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως το τελείωμά μου δεν ήταν καλό, γιατί είχα ένα ατύχημα στο γονατό μου με αποτέλεσμα να σταματήσω 29 χρονών. Αυτό με λυπεί μόνο, αυτό με στεναχωρεί, αλλά δεν ήθελα να τελειώσω έτσι. Αλλά μέσα στον αθλητισμό, επειδή υπάρχουν και αστάθμιδες παράγοντες, δεν μπορείς να προκαθορίσεις τι θες να κάνεις και πώς θες να το κάνεις εσύ. Έχονται από μόνο τους μερικά πράγματα. Άρα πιτσιρίκος, ο Δημήτρης είχε στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσε το ποδόσφαιρο, ζούσε τη δράμα, έτσι. Και ναι, ουσιαστικά δηλαδή τώρα γυρνώντας πίσω μπορώ να πω εγώ με τον Δημήτρη, μάλλον να μου πει εμένα ο Δημήτρης, ότι ναι ρε παιδί μου, πέρα από την ατυχία, δηλαδή γιατί σταμάτησα νωρίς, έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Έκανα, δηλαδή οι φιλοδοξίες μου ήταν αυτές. Έγινα επαγγελματίας. Έγινα και όταν μπήκα στην Τούμπα, αυτό που ένιωσα, κατάφερα να το νιώσω φορώντας και τη φανέλα αυτής της ομάδας που τη χρησιμοποίησα σαν έδρα. Άρα είμαι καλά, έτσι δεν λέω. Ήμουν καλά, δηλαδή έκανα αυτά που ήθελα. Να σου απαντήσω με ειλικρίνεια, όχι ήμουνα καλά όταν έγινε μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ. Εγώ εβδομάδες δεν κοιμόμουν. Σαν νεαρός που 22 ετών που ήρθα εδώ. Γιατί? Γιατί πρώτον ήξερα πόσο μεγάλη ευθύνη είχα που με πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερον έπρεπε να δικαιώσω τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Τρίτον φεύγω από μια μικρή ομάδα επαρχιακή όπως είναι η Δόξα Δράμα και έρχομαι στον ΠΑΟΚ. Άρα πρέπει να αποδείξω και πρέπει να παίξω στον ΠΑΟΚ. Δεν πήγα σαν ένας outsider, δεν ξέρω εγώ, έκανε. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε και δεν παίρνει κάποιον παίκτη που είναι αποτυχημένος ή που έχει κάποιες μικρές πιθανότητες να παίξει. Στον ΠΑΟΚ όταν έρχεται ένας παίκτης, έρχονται όλοι οι παίκτες με την ελπίδα και την προοπτική, αλλά και την σχεδόν βεβαιότητα ότι θα παίξουν. Γι' αυτό έρχονται. Γι' αυτό επιλέγονται. Δεν έρχεται κάποιος παίκτης για να πεις ας τον πάρουμε και άμα βγει μπορούμε να... Δεν λέγονται αυτά, δεν νομίζω να τα λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αυτά. Πείτε μου, απαντήστε μου κάτι. Θυμίστε μου κιόλας. Εσείς σαν center forward δεν ήρθατε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Από τη Δόξα. Καλά θυμάμαι. Ναι, ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μίτογλου το center forward από τη Δόξα και όχι τον Μίτογλου το center back. Ναι, εγώ ήμουν επιθετικός. Πώς έγινε αυτό, αυτή την ιστορία, αυτή επειδή μου αρέσει πολύ η ιστορία. Παραδείγματος χάρη και το αντιστρόφος ανάλογο, δηλαδή, εμένα μου αρέσει πολύ ο Κατσικάς, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να παίζει center four. Και όχι center back που παίζει. Τέλος πάντων, αλλά επειδή η δικιά σας ιστορία είναι συγκεκριμένη, θέλω εντάχει και να πω στον κόσμο ότι αυτή η συζήτηση είναι προημιακή. Γιατί θα ακολουθήσει, θα πάμε αμέσως μετά στην ουσία, στο θέμα για το οποίο κάλεσα. Τον κύριο Μίτογλου, αλλά αυτό που συζητάμε μου αρέσει, αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ και μερικά λεπτά μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς έγινε αυτό, κύριε Μίτογλου? Κοιτάξτε, την εποχή εκείνη, ας πούμε, όλοι παίζανε μια συγκεκριμένη θέση. Όπως και εγώ. Εγώ έπαιζα επιθετικός, μικρός από το χωριό μου ακόμη, δεν μπορούσα να φορέσω εκτός από το 9 κάποια άλλη φανέλα και το 10 να σου το πω έτσι. Ναι. Μπορεί να ακούγεται λίγο ακραίο. Ναι, όχι, μου αρέσει, κάποιους, ναι. Αλλά εγώ φορούσα στο χωριό μου το 9 και το 10. Ναι. Και το έπαιρνα νταλίδικα, να σου το πω έτσι πιο τέτοιο. Γιατί και όταν είσαι από χωριό είσαι και λίγο πιο μαγκάκος. Ναι, είσαι στο κυψιλός και τέτοια, έτσι. Ναι, να λέμε τις αλήθειες. Ναι. Λοιπόν, όταν με πήρε Δόξα έπαιζα 9, όταν έγινε επαγγελματίας έγινε 9, ήμουν 9, όταν έγινε μεταγραφή μου από τη Δόξα στον ΠΑΟΚ ήμουν 9. Μισό λεπτό. Πώς και η Δόξα σας έδωσε στον ΠΑΟΚ και δεν σας έδωσε πουθενά αλλού? Γιατί ο συνήθως η Δόξα. Θα σας πω. Τότε οι μεταγραφές δεν γινόταν όπως γίνονται σήμερα. Ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και όλοι οι υπεύθυνοι που κάθονται σε ένα τραπέζι και λένε έχουμε κάποιους παίκτες σε κάποιες θέσεις που πρέπει να παρακολουθήσουμε ή να μας τους φέρουν, να τους δούμε για να τους φέρουμε να τους εντάξουμε στο ρόστερ της ομάδας. Ναι. Τότε οι μεταγραφές ήταν προσωπικές. Δηλαδή ένας γενικός αρχηγός ή ένας πρόεδρος ομάδος παρακολουθούσε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ. Εμένα ο συγχωρημένος ο πρόεδρος ο Σαββίδης
από τη Βέρεια. Ο Χάρης, ναι. Ο Χάρης, με είδε σε τρία μάτσα. Προσωπικά. Ναι. Μου τα είπε ο ίδιος δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό με πήρε. Έρεξε εμένα. Με είδε μέσα στον Άρη. Άρης δόξα. 1-1. Τον γκολ εγώ. Ναι. Ήμουνα πάρα πολύ καλός. Βέρεια δόξα. Στο μέρος του. Από εκεί, γιατί είναι από τη Βέρεια. Ήταν από τη Βέρεια. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι. Βέρεια δόξα. Κύπελλο Ελλάδος. Β' Εθνική Βέρεια. 1-2. Τα δύο γκολ στο 80 και στο 85 εγώ. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση δόξα δράμα. Και ένα άλλο πάλι παιχνίδι μέσα στην Κέρκυρα, Β' Εθνική Κέρκυρα, δόξα, μάλλον Κέρκυρα δόξα. Η δόξα Α' Εθνική πάντα μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. 1-2 και εκεί δύο γκολ εγώ. Πέρασαμε στον επόμενο γύρο. Ναι. Εκείνη τη χρονιά έτυχε αυτός ο άνθρωπος να πάει σε τρία μάτς και να δει τρία παιχνίδια της δόξας δράμας. Βέβαια, τον είχαν πει όμως ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες, όχι μόνο εγώ. Να μην λέω μόνο για τον εαυτό μου. Ναι. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες. Ναι. Που ήταν στο στόχαστρο των ενδιαφερομένων ΠΑΕ πιο μεγάλων ομάδων. Και του Ολυμπιακού, αν θέλεις. Ο οποίος ο Ολυμπιακός μετέπειτα πήρε Μουστακίδη, Παχατουρίδη και αυτούς όλα τα παιδιά. Ναι, είχε φουρνιά μετέπειτα, τεράστια η δόξα. Τεράστια, ναι. Μπράβο, ήρθε ο Κοσκοτάς και τα από τους μάζεψε. Όχι, ήταν ο Κοσκοτάς και τους μάζεψε όλους. Ναι. Βάζει πτώση. Και είπε ότι επειδή εγώ θέλω αυτό τον παίκτη. Τέλος. Το καλοκαίρι, από το Δεκέμβριο και στη με έχουν πει εμένα ότι το Δεκέμβριο να ξέρεις ότι θα πας στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Κώστας, ο Καραπατής, ο προπονητής, ναι, ο τότε της εποχής εκείνης. Αλλά πρόσεχε γιατί με καθοδήγησε, δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά σου αέρα και κάποια πράγματα τα οποία μου τα είχε πει. Και όντως το καλοκαίρι με το που τελειώνει η ομάδα και μένει στην Α' Εθνική Δόξα Δράμα, την επόμενη μέρα πήγαμε στη Βέρεια με τον γενικό αρχηγό της Δόξα Δράμας και πήγε και έγινε μεταγραφή μόνοι μας, οι τρεις μας. Ούτε μάνατζερ, ούτε πατέρας, μάνες, δεν υπήρχαν αυτοί τότε. Κανένας. Μόνος ο πήγαινες, υπέγραφες, ο πρόεδρος ο γενικός αρχηγός της άλλης ομάδας και τελειώναν τα συμβόλαια έτοιμα. Και στέλνουν τα μετά κατευθείαν στην ΕΠΑΕ. Τέλος πάντων, έτσι γινόταν τότε μέρα. Ναι. Στη διάρκεια όσο ήταν ήρθα, δεν μπορούσα να πέφτει, δεν έπαιξε γιατί ήμουν αφαντάρος. Έκανα προετοιμασία και έκανα πολλές και αρκετές προπονήσεις. Βέβαια αυτό δεν μου έκανε εμένα καλό γιατί δεν μπορούσα να βρίσκομαι στο κλίμα της ομάδος. Ναι. Με αποτέλεσμα οι προπονητές και ο τότε προπονητής, ο Τάις Ολίμπρεχτς, με είχε στο περιθώριο. Ήμουνα δηλαδή εκτός αποστολής. Ναι. Δεν έπαιζα καθόλου. Ναι. Για μένα ήταν πολύ στενάχρονο, ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Εγώ είχα μάθει να παίζω, να είμαι στην αποστολή, να συμμετέχω, να είμαι ενεργοποιημένος και όλα αυτά. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω κάτι ή να που περνούσε κάτι από την πλευρά μου για να μεταπίσω την άποψη και την εικόνα που είχε αυτός ο άνθρωπος για μένα. Mm-hmm. Και δηλαδή πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι στο στυλ παιχνιδιού που έχουν και σε αυτούς τους παίκτες που θέλουν να εντάξουν στην ομάδα, ακόμα και τις αλλαγές, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Έτσι ήταν πιστεύω το ολλανδικό στυλ ποδόσφαιρο, ναι. Ναι, ναι, μοντέλο, το ποδόσφαιρο, έτσι γενικά ίσως έτσι το αφουγκαζόταν αυτοί και έτσι το λειτουργούσαν. Mm-hmm. Την επόμενη χρονιά όμως που έκανα και προετοιμασία, είχα πάει, δεν είχα τελειώσει πάλι από το στρατιωτικό, κάποια στιγμή υπήρχε ένα βαλκανικό κύπελο την τότε εποχή, ναι, ναι, και ο βοηθός του τότε που ήταν του Τάις Λίμπερς, ο κύριος Μιχάλης Ομπέλης, μας πήρε εμάς κάποια παιδιά που δεν παίζαμε καθόλου και πήγαμε στη Βουλγαρία, παίζαμε στη Ρουμανία. Μιχάλης Μπέλης, βοηθός του Λίμπρετς τότε. Ναι, ναι, αυτό ήταν. Μαζί με Μπάμπη Μιχαηλίδη, μεταφραστής, ο γυμναστής ο Μπάμπης Μιχαηλίδη. Μαζί με. Έτσι, ναι. Μπάμπη Μιχαηλίδη. Όχι, 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 δεν ήταν ο Μπάμπης. Όχι, δεν ήταν μετέπειτα. Okay. Ο Σάκης ο Σχωρημένος, ο Δόκας. Μάλιστα. Για συνεχίστε. Λοιπόν, και πήγαμε, παίξαμε κάποια παιχνίδια και μάλιστα παίζουμε ένα παιχνίδι στη Βουλγαρία με την Τζέσικα Σόφιας, ναι, πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, είχαμε μαζευτεί αναπληρωματικοί, θυμάμαι κάποιοι που δεν παίζαμε, ήμασταν εκτός αποστολής και όλα αυτά, για να παίρνουμε κάποια παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό για μας. Και την ώρα που πήγαμε, που μας λέει την εντεκάδα ο προπονητής, γυρνάει, λέει, μου λέει εμένα, νούμερο 4. Ναι. Εγώ περιμένω το 9. Ναι. Το 4, τι δουλειά έχω εγώ με το 4. Ναι. Τελειώνει αυτό. Ο Μπέλης, έτσι, ο Μπέλης, ο Μιχάλης. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Του πάω και το πιάνω, λέω, κύριε Μιχάλη, του λέω, εγώ δεν παίζω σεντερφόρ, εγώ παίζω σεντερφόρ, του λέω. Το ξέρω, μου λέει, Δημητράκη, εγώ είμαι στεναχωριάς, έχουμε τον Μπάνον, ήταν ο Μπάνον εκεί την πέρα. Ναι, ο Ιρλανδός. Ο Ιρλανδός. Ναι. Και τον πήρε μαζί μας και αυτόν, με αποτέλεσμα να
να γίνει το παιχνίδι, γιατί και αυτός έχει μείνει λίγο πίσω από τραυματισμούς. Ναι. Να μην τα πολυλογώ. Τέλος πάντων μου λέει, δεν είναι τίποτα, μου λέει, μη στεναχωριέσαι, θα πάρεις ένα μπέστη και το μαρκάρεις, σωματικά προσώπα έχεις, γρήγορο παιδί, το παλικάρεις, μου λέει, ξέρεις τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ναι. Λέω, τι να κάνω, μπάλα είναι, θα παίξουμε, λέω, δεν γίνεται. Όντως πραγματικά, παίζουμε, κάνουμε 4-0. Oh. Μαρκάρω ένα center forward, Δημητρόφ, διεθνή, Βούλγαρο. Ναι. Αλεξάνδρ Δημητρόφ, θυμάμαι πάρα πολύ καλά το όνομά του, ναι, και το επίθετό του. Μου κάνει εντύπωση γιατί θυμάστε πολλές λεπτομέρειες. Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Ναι, τα πρώτα πράγματα θυμάσαι, θέλοντας και εμείς. Τα έπαθα που είναι πολύ έντονα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ όμως μαρκάριζα τόσο καλά αυτό το παίκτη, με αποτέλεσμα αυτός δεν την ακούμπησε την μπάλα. Και να σου πω την αλήθεια, έπαιξα πάρα πολύ σκληρά και δυναμικά απέναντί του. Ναι. Τα γκολ τα βάλανε άλλοι παίκτες, ναι, από την Τζέσικα. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, έρχεται ο κ. Μιχάλης ο Μπέλης και μου λέει, έλα εδώ αγόρι να σου πω κάτι. Επειδή λείπεις καιρό, επειδή δεν έχεις κάνει προετοιμασίες, επειδή η θέση σου, μου λέει, έχεις χάσει την επαφή γιατί δεν παίζεις πολύ καιρό, μου λέει, σε τεφόρμα να παίζεις, για να βρίσκεσαι φόρμα, να βρίσκεσαι, να βάζεις γκολ, να κάνεις πράγματα. Ναι. Εσύ, μου λέει, το έχεις χάσει με την έννοια ότι είχες πίσω, γιατί έμεινε, είσαι φαντάρος, χάρης προπονήσεις. Είσαι αρκετά πίσω. Εγώ πιστεύω, αγόρι μου, λέει, η θέση σου είναι center back και έτσι, αν θα παίξεις, λέει, center back, να ξέρεις ότι θα παίξεις πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ. Γιατί έχεις πολλά, πολύ και καλά σωματικά προσόντα. Ναι. Η απάντησή μου ήταν εκείνη τη μέρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι εγώ και η Μιχάλη, αν πρόκειται να παίξω στον ΠΑΟΚ, δώστε μου τη φανέλα και τερματοφύλακας να είμαι και εγώ θα παίξω. Και έφυγα. Α, δεν στραβώσατε, δηλαδή. Μένει, εγώ έτσι πως το είπα. Ταξιμάδι, ναι, ναι, μένει παξιμάδι ο κύριος Μιχάλης. Ναι. Πιστεύω ότι του άρεσε η απάντησή μου. Ναι. Που σημαίνει ότι είχα θέληση να παίξω. Είχα τρέλα ότι να βρίσκομαι μέσα στην ομάδα. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν θα με βάζεις μπακ δεξί. Δεν θα έλεγα σήμερα που ακούξες. Δεν παίζω δεξιά. Παίζω λίγο πιο μέσα. Δεν παίζω λίγο πιο πλάγια. Ναι. Παίξε, ρε αγόρι μου. Παίξε. Εκεί που θα σε βάλει ο προπονητής πρέπει να είναι ο παίκτης προετοιμασμένος να παίξει. Το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει αν θα πας λίγο πιο μπροστά, αν θα πας λίγο πιο πίσω. Το ποδόσφαιρο είναι εγκεφαλικό, είναι δυναμικό, έχει μέσα την καρδιά, έχει μέσα το πάθος, είσαι προετοιμασμένος. Σήμερα όλα τα παιδιά είναι γυμνασμένα, βλέπουμε τρέχουν, αθλητές καλοί. Άρα λοιπόν γιατί να μην έχεις την θέληση και την τάση να παίξεις εκεί που θα σε πει ο προπονητής σου. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν. Έτσι ξεκίνησε, και όταν μετά έγινε μεταγραφή του Μπανιώτη με του Λίμπρεξ το Δεκέμβριο. Αυτό έγινε Οκτώβριο που σας λέω. Το 87. Ναι. Το Δεκέμβριο του 87 φεύγει μετά την εξάρα που ρίξαμε μέσα στον στις Σέρες. Ναι. Την επόμενη μέρα έφυγε ο Λίμπρεξ με τον Μπανιώτη μεταγραφή του Σπύρου Κουσκοτάς. Ναι, ναι. Να θυμάστε καλά. Δεν ξέρω. Το θυμάμαι φυσικά. Θα θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και μετέπειτα ανέλαβε πρώτος προπονητής ο κ. Μιχάλης Ομπέλης με αποτέλεσμα να έρθει ο Λογιάδης από τη Δράμα, ο Λαγωνίδης από την Ξάνθη, εγώ από Σεντερφόρ να παίξω Σεντερμπακ, ο Μαυρέας από την Καλαμάτα. Ναι. Πολλά, 5-6 παίκτες μπήκαμε τώρα το Δεκέμβριο και Γενάρη. Και εκείνη τη χρονιά που αναλάβαμε και μπήκαμε εμείς οι νέοι, να το πω έτσι, γιατί όντως θεωρητικά νέοι είμαστε, γιατί μπορεί να είμαστε στην ομάδα, δεν παίξαμε μαζί ποτέ. Ναι. Δηλαδή, ο Λουδιάδης ήρθε από Γάμα Αθηνική, από τον Παδραμαϊκό. Ο Λαγωνίδης έπεσε Β' Αθηνική, Δανικός από την Ξάνθη. Ο Μαυρέας στην Καλαμάτα, από Β' Γάμα Αθηνική, αν δεν κάνω. Εγώ δεν έπαιζα. Τώρα μπήκα από μια άλλη θέση. Νομίζω κι άλλος, Σερέτης, αν δεν κάνω. Πασχάλης, Σερέτης, φυσικά. Μάση περιπτώσει. Και όταν ξεκινήσαμε και παίξαμε, θυμάμαι, ήμασταν ή επί 7 επί 8 παιχνίδια αίτητη στον δεύτερο γύρο. Σέντερ μπακ Μήτογλου. Και χάσαμε το πρωτάθλημα, αν θυμάστε καλά, διότι η Λάρισα είχε χάσει ένα παιχνίδι και είχε βγει ο κόσμος της Λάρισας στους δρόμους. Με τον Τζίγκοφ. Με τον Τζίγκοφ. Μπράβο. Αυτό δεν είναι. Με τον Τζίγκοφ. Μεταλλάστηκαν οι βαθμοί και μετά όταν βγήκε ο κόσμος της Λάρισας στους δρόμους, ναι, και έκοψε τη συγκοινωνία της Βόρεια Ελλάδος με της Νότιας. Λοιπόν, δώσαν ξανά, ο υπουργός αθλητισμού, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, ξανά επιστρέψαν τους βαθμούς. Με αποτέλεσμα, η Λάρισα εκείνη τη χρονιά για έναν βαθμό να πάρει το πρωτάθλημα. Πίσω δεύτερη ήμασταν εμείς με την ΑΕΚ, που σε εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι τη Λάρισα, αλλά έχει, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι είχαμε βγει, ήμασταν τρεις βαθμούς, γιατί τότε οι βαθμοί ήταν δύο, αν θυμάμαι. Ναι, δύο ήταν.
Λοιπόν, οπότε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι εμείς παίξαμε στον Άρη, φέραμε 2-2 και ο Ηρακλής έχασε μέσα με τη Λάρισα στα τελευταία λεπτά. Έχασε ο Ηρακλής 2-1 μέσα στη Λάρισα. Ναι. Και όταν είχαμε τελευταίο παιχνίδι εμείς ΠΑΟΚ Λάρισα, φέραμε 0-0 γιατί πλέον είχε κρυφθεί ο τίτλος και για τρεις βαθμούς. Με βράχο στην άμυνα center back το Μίτογλου, έτσι. Που ήταν center for. Ναι, φοβερή ιστορία. Λοιπόν, εκεί μπήκα και τελείωσαμε. Ναι, δεν την ήξερα. Έχω διαβάσει, έχω μάθει, έχω συζητήσει αρκετά. Αλλά αυτή την ιστορία, γιατί είναι μία από τις, στο ποδόσφαιρο είναι μία από τις αγαπημένες μου ιστορίες. Δηλαδή το center back να γίνεται center for ή το center for να γίνεται center back. Νομίζω έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Είναι αυτή του Μαυρίδη, του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν και ο Μαυρίδη center for και όταν πήγε στο Παναθηναϊκό μετά από κάποια στιγμή έγινε center back κτλ. Ναι, ναι. Έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία και ευχαριστώ πολύ που τη μοιραστήκατε μαζί μας. Αλλά ο λόγος που θέλησα σήμερα και το έχω στο μυαλό μου εδώ και πολλές μέρες να μιλήσουμε μαζί είναι για αυτή την υπέροχη ιστορία του, όχι του Δημήτρη Μητογλου, αλλά του Κωνσταντίνου Μητογλου. Και επειδή μου δώσατε πολύ ωραίες πάσες στην κουβέντα που κάνατε, στην ιστορία που μας είπατε για φιλοδοξίες, για όνειρα, για νεαρά παιδιά κτλ. Εσείς είστε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μητογλου, του καραδοσφαιριστή, του αθλητή, του μπασκεμπολίστα που αυτή τη στιγμή κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Και είναι στην Αμερική, στο Wake Forest, ένα τρομερό πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, τον παίζει μπάσκετ τα λοιπά. Και όσοι ξέρουν, όσοι βλέπουν, όσοι έχουν στη δρομητική τηλεόραση, μπορούν και τον παρακολουθούν στα παιχνίδια που δείχνει ο TOTE TV. Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις την ιστορία του Κωνσταντίνου όσο πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί τη ζεις, την έχεις ζήσει από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα. Είσαι ο πατέρας του, είσαι αυτός που, επίτρεψε μου να το πω αυτό, μάτωσες, σκύλιασες για να κάνεις το όνειρο αυτού του παιδιού πραγματικότητα. Με πολλές δυσκολίες. Και το ξέρω αυτό. Θέλω όσο πιο σύντομα μπορείς να μου πεις αυτή την ιστορία. Πώς ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος, πώς βρέθηκε στον Άρη και όχι στον ΠΑΟΚ και πώς τώρα καταφέρατε η οικογένειά του να του δώσετε αυτό το δικαίωμα στο όνειρο που έχουν όλα τα παιδιά. Θα έχουμε ξαναπεί βέβαια σε κάποια συνέντευξη εφημερίδας, όχι σε ράδιο, ναι. Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Και εγώ Δημήτρη, το θέλω γιατί το παρακολουθώ το παιδί σου και, νιώθω πολύ όμορφα γι' αυτό που βλέπω και λοιπόν, νιώθω όμορφα και για σένα. Γι' αυτό ήθελα να το συζητήσουμε μαζί. Σίγουρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές όταν κάνουμε αγόρια χαιρόμαστε ιδιαίτερα λόγω του ότι έχουμε παίξει ποδόσφαιρο. Και αν δεν παίξει το παιδί μου ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε να καυχόμαστε και να λέμε στα γεράματά μας τις ιστορίες και αυτά που περάσαμε, όπως καλή ώρα που προαναφέραμε λίγα πραγματάκια. Ναι. Βέβαια, αυτό που προέχει είναι η υγεία των παιδιών και ό,τι μας δώσει ο Θεός από πάνω, αυτό οφείλουμε να το σεβαστούμε και φυσικά να το αγαπάμε και το αγαπάμε, δεν το συζητώ, αλλά να μπορούσαμε να κάνουμε το καλύτερο για το παιδί μας. Όπως κάθε άνθρωπος κάνει το καλύτερο για την οικογένειά του και για το παιδί του, και εμένα από μικρός ο Κωνσταντίνος ήταν ένα παιδάκι ανήσυχο. Πολύ ανήσυχο, από μικρός. Όταν γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, λέει ο Δημήτρης, πω να το καινούριο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, ας πούμε, τον έφτιαξα, ήρθε. Έτσι. Όχι, ο Μπουρμπόκης μήπως, ο Στέφανος μήπως, ότι άντε, τον πιθαρά τον έβγαλες. Ναι. Ξέρω εγώ, έτσι μήπως, και ο Νίκος του Καραγεωργίου. Αυτοί οι δύο-τρεις, το θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, και ο Μαλούφας ή ο Αλεξανδρίδης με είχε πει, ναι. Άντε, έβγαλες τον πιθαρά, μπορεί να παίξει μπάλα ο γιος σου. Ναι. Και ξέρεις, το λογώντας τώρα, όταν μιλάμε, ήταν νεογέννητο. Ναι, okay. Λοιπόν, ήταν βέβαια ένα έξωμα παιδί από μικρός. Εγώ βέβαια στα 6 χρόνια τον πήγα στον ΠΑΟΚ. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Μένα μέχρι 12 χρονών, δηλαδή 6 δημοτικού, ήταν στις ακαδημίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Όμως, επειδή ήταν ψηλό το παιδί, κάποια στιγμή παίξαμε ένα τουρνουά στην Ολλανδία. Και στο τουρνουά αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά στην Ολλανδία που παίζει η Bayern Leverkusen, η Liverpool, η Eindhoven, η Feyenoord, Αύστρια Βιέννης, και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε εκείνο το τουρνουά. Ναι, η Ακαδημία του, ο ΠΑΟΚ δηλαδή με τον Κωνσταντίνο. Ακαδημία, 12 ετών. 12 ετών, όταν ήταν 12 ετών. Ωραία. Τώρα σου μιλάω, έχει τελειώσει το σχολείο, το δημοτικό και θα πάει πρώτη γυμνασίου. Ναι. Και επειδή σε αυτό το παίζουμε με την Bayer Leverkusen και είχε πολύ κορμιά την Bayer. Ναι. Ήταν πολύ επιλεγμένα τα παιδιά, πολύ δυναμικά. Εκείνη τη μέρα ο προπονητής θεώρησε
Του Κωνσταντίνου να μην τον βάλει, ρε παιδί μου, δεν τον έβαζε. Έπεσε πότε αλλαγές, πότε αυτά. Έπεσε όμως την τι ομάδα. Θέση έπαιζε, ήταν... Τι θέση έπαιζε, αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Πόζογλου, η σειρά του Πόζογλου για να καταλάβετε, 96 δυνητής. Ήταν μαζί ο Σλομέζογλου, ο Πόζογλου και ο Μίτογλου στην Ένωση της Μακεδονίας. Στην Ψημή που λέμε. Άρα ήταν καλός. Ήταν καλός. Στο ποδόσφαιρο. Εγώ βέβαια τότε δεν μπορούσα να σκεφτώ πολλά πράγματα, αλλά έλεγα εντάξει μωρί, τα παιδιά είναι άστα να παίξουν, να κάνουν την προσπάθεια μας και όλα αυτά. Ναι. Όταν από μόνο του λοιπόν επανέρχομαι στο θέμα της, της Ολλανδίας, δεν τον χρησιμοποιήσω πολύ ο προπονητής, τον έβαλε στα τελευταία λεπτά. Τον κακοφάνηκε πάρα πολύ αυτό και κάποια στιγμή όταν τελείωσε φάγαμε 4-0, δεν μας ήταν πολύ δυνατές οι άλλες ομάδες, η αλήθεια είναι. Ναι. Πολύ ανώτερο επίπεδο και η ποιότητα των παιδιών της τότε εποχής αλλά και της, αυτών των ομάδων που παίζαμε. Με αποτέλεσμα όταν γυρίσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μου λέει πατέρα, να ξέρεις τι ματάω το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Του λέω τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα, σε παρακαλώ. Αυτό τώρα πριν 6 χρόνια Δημήτρη, έτσι. Ναι, αν πούμε... Πάνω κάτω πριν 6 χρόνια, ναι. Ναι. Του λέω τι δεν θα είναι αγόρι μου, του λέω σε παρακαλώ, δεν είναι πράγματα αυτά. Όχι, λέω εγώ φεύγω στο μπάσκετ. Έχω και ένα δεύτερο μικρό γιο, ο οποίος είναι τώρα 16 ετών, είναι το 99 γεννητής. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάει στο δωμάτιο, παίρνει όλες τις μπάλες στο ποδοσφαίρο, γιατί είχα γεμάτο μπάλες εγώ. Ναι. Μπάλες από εδώ, μπάλες. Για πότε ένα πράγμα με μπάλες, λες και τέλος πάντων. Ναι. Θα μπω σε ένα σπίτι, ξέρεις, πάνω με πράγματα εδώ πέρα, πέφταν πολύφωτα και τέτοια. Ναι. Αυτά πιστεύω γίνονται σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα σπίτια των... που υπάρχουν παιδιά που παίζουν ποδοσφαίρο. Με αποτέλεσμα του λέει, φεύγω, πήγαινε εδώ, εγώ δεν ξαναπάω στο τέτοιο. Δεν ξαναπάω. Στο ποδόσφαιρο. Ρε αμάν ρε αγόρι μου, έλα σε παρακαλώ, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, δεν πειράζει, δεν σε έβαλε ο προπονητής, θα συνεχίσεις να λέμε πράγματα σωστά. Γιατί δεν μπορώ να λέω, εντάξει, επειδή είσαι το Μήτρο Γλουγιός, θα παίξεις και ποδόσφαιρο, δεν προδιαθέτει και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να αξίζεις για να παίξεις. Είτε είσαι μπασκετμπολίστας, είτε είσαι ποδοσφαιριστής, είτε είσαι βολιμπολίστας, οτιδήποτε αθλητής, πρέπει να αξίζεις. Γιατί η αλήθεια φαίνεται μέσα στο γήπεδο, αν είσαι καλός. Δεν λένε ότι του τάδε ο γιος παίζει, ναι, επειδή έπαιξε αυτός. Ναι. Αυτά περάσαν, τελειώσανε. Παλιά μπορεί να γινόταν κάτι. Παλιά σήμερα γινόταν. Βλέπουν και φαίνεται αλήθεια. Τέλος πάντων, έφυγε, πήγε στον ΠΑΟΚ. Μόνος του. Πήγα στον κύριο Μελετιάδη, του μίλησα, μου λέει σε παρακαλώ να με γράψεις εδώ πέρα. Λέω έτσι και έτσι έχουν απειτσιρικά. Έπειζε μπάλα, ναι, αγόρι μου, φεύγουν εδώ, σε παρακαλώ, σε ξέρουν ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, είναι δυνατόν. Η αλήθεια είναι, προχωράει. Πήγε εκεί πέρα και επειδή όμως ήταν προπονημένος. Άρχισε να παίζει μπάσκετ στον ΠΑΟΚ, έτσι. Του τέριαξε, του τέριαξε. Δημήτρη, άρχισε να παίζει μπάσκετ στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ. Ναι, δύο okay. χρόνια. 13 και 14. Στη δεύτερη χρονιά του ΠΑΟΚ όμως κάποιοι άνθρωποι το στεναχωρήσαν μέσα εκεί. Ίσως κάθε λάθος. Δεν θέλω να κατακρίνω και να πω να ρίξω κάποια ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους. Και δεν νομίζω να είναι σωστό. Κάποιοι άνθρωποι το στεναχωρέσανε. Δηλαδή τι εννοείς, το στεναχωρέσαν, τι, δεν τον βάζανε να παίξει. Α, σου πω ένα πολύ απλό. Ναι, υπήρχαν απλώς. Παιδιά, είχε σε κάποια διαγνωστικά, εμένα είχε ένα καλό από μικρός ο Κωνσταντίνος. Είχε ένα καλό σουτάκι. Τα άλλα, λείπαν πολλά πράγματα. Ήταν αδύνατος, ήταν αργός, δεν ήταν ψηλό τόσο πολύ, ήταν λίγο ψηλός από τα φυσιολογικά δεδομένα. Με αποτέλεσμα κάποιοι να το στεναχωρήσαν, γιατί δεν το στέλναν στην ΕΚΑΣ. Στέλναν κάποια άλλα παιδιά και αυτό, ας πούμε, ήταν, είχε, αυτό θα μάθαινε από τους φίλους του. Σε πήραν στην ΕΚΑΣ, δηλαδή στην Ένωση όπως λέμε. Όχι, εμένα δεν με πήραν, αλλά εμένα με πήρανε. Παιδάκια τότε 14 χρονών έφαγε κάποιες στεναχώριες. Και μου λέει δεν θέλω να πάω ξανά να συνεχίσω τον ΠΑΟΚ. Δεν με προσέχει ο ΠΑΟΚ, δεν με αγαπάει ο ΠΑΟΚ. Έλα στα καλά σου. Έλα ρε εγώ, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λέω το ποδόσφαιρο βρίσκεις πολλές φορές αδικίες. Δεν τα ξέρεις, είσαι μικρός ακόμα, έχεις να δεις πολλά πράγματα. Εγώ το συμβουλεύω. Ναι. Τέλος πάντων. Χωρίς να προσπαθείς, χωρίς να προσπαθείς να του επιβάλλεις. Όχι, δεν θέλω να μειώσω και να κατηγορήσω κανέναν. Όχι. Χωρίς να προσπαθείς εσύ, σαν πατέρας, σαν γονιός, να του επιβάλλεις τη γνώμη σου. Κοίταξε, του έλεγα τη γνώμη μου. Ναι, όχι, άλλο να τη λες, άλλο να τη συμβουλεύεις και άλλο να προσπαθείς να του την επιβάλλεις. Αυτό ρωτώ. Είχε ένα καλό, πάντα με ρωτούσε. Ναι. Σκέφτομαι, λέω, τον έλεγα εγώ, του έδωνα όμως πρωτοβουλία. Εσύ τι σκέφτεσαι, τι θέλεις. Σου αρέσει αυτό. Σε αρέσει το μαύρο ή το άσπρο. Διάλεξε ένα χρώμα, παράδειγμα. Το μαύρο. Το μαύρο έχει αυτό, τώρα εγώ τον εξηγούσα μετά. Ποιο είναι το μεν και ποιο είναι το δε. Έτσι λειτουργούσα και έτσι λειτουργώ στη ζωή μου και στην οικογένειά μου. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εγώ θα δώσω όμως την πρωτοβουλία στο ίδιο μου το παιδί να μου πει τι θέλει. Δεν θα του πω πάνε κάνε εκείνο, γιατί μου αρέσει εμένα
ή γιατί έτσι νομίζω ότι συντεριάζει. Πρέπει να θέλουμε, πρέπει να ακούμε και την απέναντι πλευρά. Πρέπει να ακούσουμε, επειδή είναι παιδιά μας και έχουμε το πατρικό αίσθημα, πρέπει εκεί κάποιες φορές και σκληροί να γινόμαστε, αλλά και λίγο αντικειμενικοί. Ότι ναι, μεν, εμείς το, εγώ το βλέπω έτσι. Εσύ πώς το βλέπεις? Ναι. Οπότε κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν το ήθελε να είναι στον ΠΑΟ. Είχε στεναχωρηθεί. Ναι. Και πήγαμε, βρήκαμε τον κύριο Ροδόπουλο στα Αστέρια στην ομάδα. Ναι. Και πήγε στα Αστέρια. Βέβαια ο κύριος Ροδόπουλος μου είπε εμένα ότι σαν παπτσής δεν πρέπει να φύγεις από τον ΠΑΟ. Προς τιμή του άνθρωπος μου το είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί είσαι και ένας άνθρωπος του ΠΑΟ. Έχεις το μαγαζί σου δίπλα εκεί πέρα. Σε στηρίζουν οι παοξίδες και όλα αυτά. Ήταν πράγματα πάρα πολύ ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει ο μικρός ήταν να συνεχίσουμε στα Αστέρια. Τα Αστέρια ήταν ένα σχολείο πολύ καλό, με κάποια αμερικάνικη εκπαίδευση που έφερε ο κύριος Ροδόπουλος από την Αμερική, αλλά γενικότερα το επίπεδο των μικρών αθλητών αυτών μπορεί να το ανεβάσει, γιατί με έχει ξεκινήσει πολύ αργά το μπάσκετ. Δεν ήξερε πολλά βασικά. Και έκανε πάρα πολλές ώρες προπόνηση μέχρι να φτάσει τους άλλους, αλλά ήθελε να τους περάσει όμως. Ναι. Είχε μια θέληση μεγάλη, πάρα πολύ και μεγάλη. Πείσμα, φυσικά, ναι. Ναι, να κάνουμε παραπάνω προπόνηση, να μείνουμε και με το άλλο τμήμα, να μάθω και άλλα πράγματα. Εγώ εκεί είδα ότι έχει, η θέλησή του είναι τόσο τολμηρή και ισχυρή και λέω ίσως να καταφέρει να κάνει κάποια πράγματα, γιατί τον βλέπω ότι το αγαπάει πολύ αυτό το πράγμα που κάνει. Και έτσι ξεκίνησε το θέμα αυτό με τα Αστέρια, μετά μπήκε στην ομάδα, μπήκε την πρώτη χρονιά στην Παπέδων, στην Εθνική Παπέδων, που έδωσε πολύ μεγάλη μάχη εκεί πέρα με πολλά παιδιά. Και δίκαια πιστεύω ότι κέρδισε τη θέση του στην 12άδα της πρώτης χρονιάς στην Παπέδων. Μετά πλέον έγινε λίγο γνωστός, 16 ετών στην Παπέδων, είχε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, που πραγματικά εκεί παίξανε κάποιο πανευρωπαϊκό. Δεν πήγε όμως καλά στην Παπέδων, δεν ήταν έτσι όπως θα ήθελε να ήταν, ακόμα έπαιζε, το σώμα του πολύ αδύνατο. Τι θέση έπαιζε? Τριάρι. Τριάρι, Τότε έπαιζε τριάρι, ναι. Και στον τριάρι, Άρη πώς βρέθηκε? Μόλις όμως στα 17, όμως όταν την τρίτη χρονιά που μείναμε στον κύριο στο Αστέρια, στον κύριο Ροδόπουλο, υπήρχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες της Ελλάδος και από τον Άρη. Όχι από τον ΠΑΟΚ όμως. Όχι από τον ΠΑΟΚ. Το τονίζω. Όχι από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, αυτό έγινε από την Παίδωνα, από τα 16 του που ήταν. Mm-hmm. Στα 17 όμως ο Αγγέλο ήταν αυτός που ήθελε να πάρει να εντάξει το παιδί στον Άρη. Η διοίκηση του Άρη ήθελε να εντάξουν τον Δήμο στον Άρη. Και γενικότερα η πίεση που δέχτηκα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί αυτό που πέρασα πριν 1,5 χρόνο δεν το έχει ξαναπεράσει άνθρωπος. Ή μπορεί να το περνάνε πολύ λίγοι, ελάχιστοι. Με μεγάλη πίεση από θέμα τηλεφώνων, ότι θέμα να εντάξει το παιδί στον Άρη, ότι εδώ θα βρει το δρόμο του και όλα αυτά. Σας πίεζαν οι του Άρη για να πείτε το OK εσείς? Να πάει, να ενταχθεί, να γίνει πέφτες στο Άρη, να γίνει μεταγραφή. Ναι, ήσασταν αρνητικός εσείς λόγω... Ναι. Στην αρχή λέω πώς θα πάει το παιδί στον Άρη τώρα, δεν κάθεται καλά, δεν μου κάθονταν καλά. Ναι. Μετά έβλεπα ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τον ΠΑΟ. Η πίεση ήταν πάρα πολύ από τον Άρη και λέω, αν πρόκειται για το καλό το παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει, έτσι είπα τον πρόεδρο, το χρώμα της ομάδας. Το χρώμα της ομάδας, τι να κάνω. Οι φίλοι σας οι παοξίδες όμως? Οι φίλοι μου οι παοξίδες με κατέκριναν σε κάποιο βαθμό. Σε κάποιο βαθμό. Αλλά μετά καταλάβανε ότι και αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά από τη στιγμή που πήραμε όλη την μαζί την απόφαση, όλη η οικογένεια. Και έτσι το παιδί πήγε στον Άρη. Βέβαια στον Άρη γίνανε άλλα λάθη εκεί πέρα. Γίναν κάποια πράγματα εκεί πέρα που δεν διαχειρίστηκαν πολύ καλά τον Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί άλλα μας είπαν και άλλα κάνανε. Παραδείγματος χάρη, τα δύο σημαντικά θέλω. Από. Μας είπαν ότι θα τον πάρουμε, θα τον δουλέψουμε, θα τον προετοιμάσουμε για να παίξει στην ομάδα. Αύριο μετά. Εγώ δεν ήθελα να φύγει από την ΑΕΚΑΣΤ και να πάει στην Α1 στον Άρη, σε αυτό το ιστορικό σωματείο. Που έχετε τόσους τίτλους και τόσο κόσμο, που είναι μπασκετική ομάδα ο Άρης τώρα, να μην λέμε ψέματα, αλλά να μην τις αλήθεις. Ναι. Και να θέλω εγώ σαν πατέρας να παίξει την άλλη μέρα, με τον χρόνο. Αυτοί όμως τον πήραν, ναι μεν έγινε μεταγραφή, αλλά ήταν ενήλικος, 18 έκανε το συμβόλαιό του. Όταν θα έκλεινε τα 18, εγώ υπέγραψα με τη μάνα του, για να πάει εκεί, γιατί τα 17. Δεν τον δούλεψαν καλά, εγώ πήγα, έπιασα τους ανθρώπους, ενημέρωσα ότι δεν δουλεύει καλά το παιδί. Δεν δουλεύετε, δεν το προετοιμάζετε για το 18 που θα κάνουμε το συμβόλαιο, να είναι πιο έτοιμος. Αλλά κάποια στιγμή το παιδί μπορεί να φύγει, τον είπα τον πρόεδρο.
Και βλέπω πού θα πάει, πού μπορεί να πάει. Λέω στην Αμερική. Σιγά να μην πάει στην Αμερική. Έλεγε ο πρόεδρος του Άρη. Ναι, δεν το πιστεύα στην αρχή, γιατί σου λέει πώς θα πεις. Πώς θα αφήσει το παιδί σου να πάει στην Αμερική. Δεν είναι και εύκολο, αν το σκεφτεί κανένας. Ναι, βέβαια. Να είναι το παιδί σου όλη μέρα μαζί σου στα πόδια σου, να του μιλάς, να ξυπνάς μαζί του και να του κουβαλάς από εδώ και από εκεί και την άλλη μέρα να το χάσεις. Δεν είναι εύκολο, για σκεφτείτε βέβαια. Λίγο. Για, μα αυτό και σκέφτηκα και ήθελα να μιλήσω. Αυτή την επαφή, την καθημερινή και τη συνεχόμενη. Εν πάση περιπτώσει, η θέλησή του όμως ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μας κάνα κάποιες προτάσεις από κάποια highlights που είχαμε δείξει. Δεν σε ακούμε καλά τώρα. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν άκουσα. Α, τώρα σε ακούμε καλύτερα, εντάξει. Ναι, ναι. Κάναμε κάποια highlights. Έκανε ο μικρός αυτός με ένα φίλο του Αμερικάνου που έχει. Και στείλαμε εκεί πέρα, πήγαμε να συμβασκάλες εδώ τα τρία κολέγια, όλη η οικογένεια πήγαμε εκεί πέρα, η μάνα του, εγώ και ο ίδιος, και είδαμε τις εγκαταστάσεις και τα μέρη που είδαμε εκεί πέρα και πραγματικά άρεσε πιο πολύ. Πες μου, Δημήτρη, μια στον ελληνικό, μια στον πληθυντικό σου μιλάω, τέλος πάντων, γιατί μου αρέσει πολύ αυτά που ακούω. Πες μου λίγο, περίγραψέ μου τη βραδιά που είπε το OK να το κάνει αυτό ο Κωνσταντίνος. Αλλά δεν θέλω τον Δημήτρη, τον πρώην, τον ποδοσφαιριστή, τον παίκτη, τον αθλητή. Θέλω τον Δημήτρη, τον πατέρα, μόνο. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λέω, θέλω να μου περιγράψεις την στιγμή, τη βραδιά εκείνη που είπες μέσα σου και έξω σου στον Κωνσταντίνο το OK να κάνει το βήμα να φύγει, δηλαδή να πάει στην Αμερική. Σαν πατέρας όμως να μου το περιγράψεις. Δεν μπορείς, δεν περιγράφεται αυτό. Δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτό ότι και να σου πω, δεν θα, αν δεν το νιώσεις και δεν το ζήσεις, δεν μπορεί να το νιώσει κανένας. Ναι. Ούτε μπορεί να το αισθανθεί. Σου είπα ένα πράγμα προηγουμένως, ότι εγώ πάντα ήμουν πολύ κοντά και είμαι κοντά στην οικογένειά μου, επειδή έτσι μου άρεσε από μικρός να έχω τα παιδιά δίπλα μου, στις διακοπές μου, σε αυτά πάντα. Ναι. Και σε αυτή την τρέλα, αν θέλεις. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχουν πολλοί άνθρωποι. Πιστεύω όμως, πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την τρέλα. Να τον κουβαλάω, να τον πάω, να τον τρέφω, ναι, να τον... Δηλαδή πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο να αποκολληθεί αυτός ο δεσμός, να λέμε την αλήθεια. Αλλά επειδή έβλεπα όμως η θέλησή του ήταν πολύ μεγάλη, το ότι πατέρα πρέπει να πάω να μάθω πράγματα εκεί, ότι εδώ δυσκολεύομαι πολύ, εδώ στεναχωριέμαι πολύ, στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα, τι μου είπε και εκεί έδωσα το OK. Θες να σου πω? Ναι, βέβαια. Είμαστε στο εικόνιο στην Τουρκία, βλέπω τα μάτια της Εθνικής με την Εφήβων. Τελειώνει ένα μάτς. Δεν πάει πολύ καλά, είναι πολύ στεναχωρημένο. Τα παιδιά σου τα ξέρεις όταν είσαι στεναχωρημένο και ειδικότερα τον βλέπεις. Κάποια στιγμή βγαίνει έξω και μου λέει, πατέρα, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι στην Ελλάδα, μου λέει, όταν ένας άνθρωπος πάει να ανεβεί ψηλά, έχει χέρια και πόδια που του τραβάνε να πάει κάτω για να ανεβούν οι άλλοι. Έτσι. Γι' αυτό σου το λέω από τώρα, εγώ στην Αμερική ήδη έχω υπογράψει. Να το ξέρεις, μου λέει. Και λέω, είμαι μαζί σου και να είσαι πάντα καλά. Το κατάλαβα και τέλος. Εκεί πάρθηκε η απόφαση του. Εκεί τελείωσε. Ναι. Μέσα στην, και η εθνική ομάδα τον όθησε να πάει στην Αμερική. Όχι μόνο η Ελλάδα και οτιδήποτε μιλάμε. Και η εθνική ομάδα. Ναι. Και αυτό εδώ πέρα φυσικά το χαροποιεί, γιατί πάει εκεί πέρα, είναι σε ένα κολέγιο πολύ καλό. Πώς καταλήξατε? Το σχολείο του, τα μαθήματά του, και νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να δυσκολεύονται και η προσαρμογή δεν είναι εύκολη όπως όλα τα παιδιά πιστεύω. Δημήτρη, επίτρεψε μου να το ρωτήσω αυτό, να μας το πεις. Πώς καταλήξατε σε αυτό το συγκεκριμένο κολέγιο, το Wake Forest? Από τις προτάσεις που μας κάνανε και από τις εγκαταστάσεις που είδαμε και γενικότερα από όλη την εικόνα που μας έδειξαν. Και φυσικά επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον προπονητή του, τον Danny Manning. Που είναι ένας πολύ καταξιωμένος και έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα στην Ελλάδα. Τεράστια προσωπικότητα, τι λες τώρα, τεράστια. Danny Manning. Βέβαια. Και αυτό φυσικά μας έδωσε μεγάλη όθηση. Ναι. Και μας έκανε να πάει δηλαδή εκεί πέρα για να μπορεί να μάθει πράγματα, γιατί έπαιζε και αυτός 4-5, όπως παίζει και ο Τίνος περίπου. Και αυτό θα του βοηθήσει όσον αφορά να τον βελτιώσει την εικόνα του, ειδικότερα κάτω στη ρακέτα και κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Ναι. Και πόσο έμεινες μαζί του το πρώτο διάστημα εκεί, έμεινε η μητέρα του, πώς έγινε? Όχι. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα, υπογράψαμε τις συμβάσεις και τα χαρτιά και ήρθε η ημερομηνία που έπρεπε να φύγουμε για να πάμε εκεί πέρα. Ναι. Και τελικά από τη στιγμή που υπογράφηκαν όλα, γιατί έχει μεγάλη χαρτούρα για να πας στην Αμερική, δεν είναι εύκολο. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Ναι.
Φοβερή ιστορία. Όσοι δεν μπήκατε στη μέση τη κουβέντα. Κάποια στιγμή αυτά για να υπογραφούν όλα έχει πολύ χρόνο. Ένα μήνα υπογράφει με χαρτιά. Και τελικά, αφού τελειώσανε, ήρθε η ημερομηνία έναρξη μετά την εθνική που τελείωσε από εδώ αρχές Αυγούστου. Και 23 του Αυγούστου έφυγε, αναχώρησε δηλαδή για την Αμερική, μέχρι που έχει το επόμενο του επιστροφή σε 9 Μαΐου με το καλό. 9 Μαΐου, τι επιστροφή, τι εννοείς? Επιστρέφει, γιατί τελειώνει το κολεγιακό αρχές Μαρτίου και μετά το σχολείο που τελειώνει η τάξη του, ναι, η πρώτη χρονιά, ναι, που τελειώνει τώρα... στην αρχές Μαΐου. Τώρα για πόσα χρόνια θα είναι εκεί, Δημήτρη? Αυτό είναι για 4 χρόνια. Για 4 χρόνια, τι σου λέει για τη ζωή του εκεί, για την ομάδα αλλά και για τη ζωή του? Βασικά είναι μόνος του τώρα στην Αμερική? Μόνος του. Τι... Μόνος του, Θέλει και παρέα. Ξέρω εγώ. Μόνος του, τι σας λέει για τη ζωή του εκεί? Εντάξει, κοίταξε, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, η προσαρμογή. Ξέρεις, οι μαύροι έχουν μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη αντίληψη, τα βλέπουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Στην αρχή, ξέρεις, είχε πάρα πολύ, μετά, πολύ σκληρή προπόνηση, πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Ναι. Το σχολείο είναι απαιτητική και σκληρή πάρα πολύ κι αυτή. Πρέπει να πειθαρχήσεις και να περάσεις, δηλαδή φύγαν δύο παίκτες από το κολέγιο γιατί κλέψανε στις σχόλες τις εξετάσεις και τους διώξανε. Yeah. Τον έναν διώξανε, yeah, τον ανάξαν κολέγιο, έφυγε, yeah, και ο άλλος έφαγε ποινή, ξέρω εγώ, 6-7 αγώνες, δεν έπαιξε. Yeah. Αυτοί είναι σκληροί αυτά. Δεν λένε, α, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, θα το κανονίσω προπονητή σου και αυτά. Ένα αυτό. Η δύσκολα η προσαρμογή, προσαρμόστηκε μετά, άρχισαν τα παιχνίδια. Προσπαθούσε να μάθει πράγματα έτσι όπως τη ζητάει και ο προπονητής και γενικότερα η ομάδα. Εντάξει, το μπάσκετ τώρα της Αμερικής με το κολυγιακού, με το δικό μας εδώ δεν έχει, είναι μια νύχτα. Δημήτρη, σου είπε, υπήρξε στιγμή που σου είπε, μπαμπά, είναι δύσκολο να γυρίσω? Όχι, μια φορά μου είπε μόνο, αν αυτόν τον αγώνα που κάνω, πατέρα μου λέει, θα τα καταφέρω. Αυτό μου είπε μόνο, δεν μου ανέφερε κάτι άλλο. Ναι, προβληματίστηκε δηλαδή. Ήταν προβληματισμένος έτσι από πίεση. Ναι. Αν θα τα καταφέρω, αυτό μου είπε μόνο, δεν μου είπε κάτι άλλο. Τι θα επιστρέψει και δεν με ποτέ. Τι του είπες? Αν ξέρεις ότι μπορεί να γυρίσω πίσω και αυτά, όχι ποτέ. Τι του είπες εσύ, τι του απάντησες? Του να πάτε, εδώ τα δικά μου. Φυσικά και θα τα καταφέρω γιατί είσαι δυνατός. Ναι. Γιατί είναι όντως ένα, δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια δεν είναι εύκολο να φύγει ένα παιδί 18 χρονών από εδώ και να πάει στην Αμερική και να ενταχθεί με ένα άλλο πρόγραμμα. Με μια διαφορετική εικόνα, λειτουργία, φιλοσοφία και όλα αυτά που προανάφερα κι εγώ. Βέβαια, τον βοηθάει η Εκκλησία, γιατί έχει κοινότητα Ελλήνων, οποίοι για τις πρώτες μέρες εκεί πέρα, ναι, και τον καλοδέχτηκαν οι Έλληνες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό, και ήθελα να το τονίσω αυτό, που τον έχουν βοηθήσει και οι οικογένειες οι ελληνικές, ναι, και τα εστιατόρια, άνθρωποι που έχουν εστιατόρια, αν θέλει να φάει κανένα μουσακάκι, αν αυτό τον παραγγέλνει κάποιους γνωστούς που έχουμε κάνει εκεί πέρα, δηλαδή που έκανε. Και πάνε και τον πηγαίνουν και μουσακά και ξέρεις τα δικά μας. Σοβαρά, η ελληνική κοινότητα εκεί, Ναι, ναι. Και η ελληνική κοινότητα τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οφείλω να το πω και στον Νότια Καρολάνα και δεν έχω τι δεν είναι. Και εμείς που πήγαμε τώρα τα Χριστούγεννα, γιατί και εμείς τώρα την πρωτοχρονιά πήγαμε και γυρίσαμε μετά από 9 μέρες. Απήγατε εκεί. Ήταν απίστευτα εκδηλωτική και αγαπητική. Απίστευτα. Ναι. Πώς τον είδες μετά από τόσο καιρό? Αν ήταν αλλαγμένος. Ναι. Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, λίγο... Τι? Τα πόδια του λίγο καλύτερα τα είδα. Ναι. Εντάξει, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Πιστεύω ότι θέλουν χρόνο όμως. Γενικότερα όλα τα μικρά παιδιά και τα ψηλά θέλουν πολύ χρόνο. Δεν μπορούν να κάνουν πράγματα πολύ γρήγορα. Πόσο ύψος έχει ο Κωνσταντίνος τώρα, Δημήτρη? Το μετρήσαν τις γιορτές και μου είπε το κάνανε 2-10 οι Αμερικάνοι. Το βγάλανε εκεί, 2-10. 2-10, Ναι. Και παίζει στο κολέγιο 4-5? 4-4 παίζει. 4, 2-10, 4. Ναι. Πώς το. Ναι, τον αρέσει, δεν τον αρέσει τον προπονητή του να παίρνει την μπάλα και να μπαίνει πολύ με στη ρακέτα. Τον αρέσει να σουτάρει. Τον είδα εγώ στο μάτς που χάσανε, βέβαια, από το που έδειξε ο Τέμπορ. Το προηγούμενο όμως ήταν ένα μάτς πολύ καλό που έβαλε 26 πόντους μέσα στο Σιρακούσες. Στο Σιρακιούς, στη Νέα Υόρκη. Ναι.
Ναι, εκεί λίγο αυτό... έκανε ένα μπαμ. Με την καλή έννοια του λέω μπαμ, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι οι speaker αυτοί που αναμεταδίδουν το παιχνίδι λέγανε ποιος είναι αυτός ο Έλληνας. Ναι. Αυτό λέγανε, ας πούμε. Γιατί είχε βάλει η φανέλα, τι... 9 η φανέλα... και 10 στα 13 σύνολο και αυτό τους εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτούς. Η φανέλα τι γράφει πίσω, Μήτογλου. Ορίστε. Μήτογλου γράφει φανέλα. Εσύ τι λες να κάνεις, ένα άλλο όνομα. Ξέρω εγώ πώς το δώσανε κανένα άλλο. Όχι, το είδα εγώ, επίτηδες στη ρώτησα. Αφού το είδα, το μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, το είδα. Το είδα σε επανάληψη, βέβαια, ένα ξημέρωμα. Το δεύτερο, το πρώτο δεν ήταν αφωνένος, πολύ ήταν το πρώτο. Και κάθισα να το δω. Θυμάστε ότι θα το βλέπανε τότε στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί καλά. Ναι, ναι, ναι. Πώς τη βλέπεις τη συνέχεια? Όμως είναι μικρός και νομίζω η παραστάσεις. Καλός και μικρός και καλός. Και καλός και είναι και μικρός, είναι ακόμα και έχει και ανθρώπους που το στηρίζουν. Έχει ένα πατέρα ψυχάρα κυριολεκτικά και το βοηθάει. Πες μου λίγο, πού τον βλέπεις να πηγαίνει για να κλείσουμε με τον Κωνσταντίνο? Πώς τον βλέπω να πηγαίνει? Ναι, πού τον βλέπεις, βασικά αυτός που θέλει να παίξει? Έχει κάτι, ένα ονειράκι μικρό έτσι να πάει σε κάποια ομάδα του NBA? Σε ποια? Κοίταξε, αυτά τα παιδιά καμιά φορά θυσιάζονται και λένε καμιά φορά λίγο βιαστικά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, αυτός όταν έφυγε από εδώ μου λέει αν μπορώ να μείνω μέσα στο κολέγιο και να καθίσω χρόνια στην Αμερική, ο στόχος μου είναι να πω στα draft. Ναι. Ο στόχος του είναι να μπει στα draft. Ναι. Το κρατάει λίγο μυστικό και είναι λίγο επιφυλακτικός. Γιατί δεν θέλει, ξέρεις, να πει κάτι και μετά να μην γίνει. Έχει ένα καλό εμένα το παιδί το δικό μου και αυτό χαίρομαι γιατί το βλέπω από μικρό που το κάνει. Ναι. Ότι έχει ένα στόχο, πάει να το πετύχει το στόχο και τις περισσότερες φορές το έχει καταφέρει. Δεν ξέρω αν καταφέρει να μπει στα draft. Και ούτε θέλω εγώ να τα σκέφτομαι, ούτε και αυτός να τα σκέφτεται. Ποιον παίχτη γουστάρει? Αυτό που θέλει να κάνει είναι να βελτιώσει όλη την εικόνα του την μπασκετική και την αθλητική αν θέλεις. Ναι. Γιατί τι είναι αθλητές. Εκεί πάει να πάρει ένα rebound και έχει 10 χέρια που την παίρνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν πρέπει να κάνει. Ο 1.85 παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ποιον παίχτη γουστάρει εκεί από το NBA? Ποιος του αρέσει πολύ? Τον Οβίσκι, τον Οβίσκι. Εντάξει, James και αυτός δεν το συζητώ. Τον Οβίσκι όμως επειδή έχει... το χαρακτήρισαν μερικοί προπονητές ότι μοιάζει, έχει το στυλ του Νοβίσκη, του αρέσει και αυτή η εικόνα. Αλλά και ο Νοβίσκη βέβαια είναι ένας πολύ τεράστιος παίκτης. Εντάξει, τώρα μιλάμε τεράστιος είναι. Τι, φυσικά είναι τεράστιος. Πες μου κάτι τελευταίο, γιατί ήδη μιλάμε πολύ και βλέπω ότι ήδη μπήκε στα μάτια για να φύγεις. Και σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε σήμερα μαζί μου. Γι' αυτό ήταν ο στόχος μου ουσιαστικά. Το τελευταίο, γιατί πολλοί περίμεναν όταν σ' άκουσαν, όταν σε προανήγγειλα για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ μόνο, για την μπάλα. Αλλά θα είναι η τελευταία μου ερώτηση. Θέλω ένα σχολιάκι από σένα για τον ΠΑΟΚ, αυτόν που βλέπεις φέτος, και για την ομάδα εδώ που έχει φτάσει, ας πούμε. Ένα μικρό σχόλιο. Ωραία, θα απαντήσω. Αν και δεν βγαίνω πολύ στα ράδια, δεν ξέρω το έχεις προσέξει. Το φυσικά το έχω προσέξει και μου αρέσει πολύ. Στην αρχή ότι δεν βγαίνω στα ράδια πολύ. Και μου αρέσει πολύ. Δεν θέλω να σχολιάζω. Είναι εύκολο να σχολιάσουμε και να πούμε από εδώ τη γνώμη μας. Ναι, αλλά τη ζώνη θέλω. Κάποιες αλήθειες πρέπει να λέγονται και να ακούγονται. Βάλε λίγο τη ζώνη βάλε όμως. Ακούγεται, Επειδή δεν ακούγεται, Δημήτρη. Ακούγεται. Ωραία. Άκουσε με λίγο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα τα πήγαινε πολύ καλά. Όχι τώρα, μέχρι κάποιο διάστημα τις γιορτές. Βέβαια μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού που ήταν τεράστια η νίκη, ήρθε ένα μαγικό χέρι και μας ανέτρεψε όλη αυτή την καλή εικόνα που και αυτό το κέρδος το μεγάλο που είχαμε, να χάσουμε στην Ξάνθη και μες στα Γιάννηνα. Για μένα το μεγάλο πλήγμα, ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο στόχο του πρωταθλήματος. Δεν το συζητώ. Ναι. Για μένα το μεγάλο πλήγμα είναι το κύπελο. Προσωπικά, αν με ρωτήσεις, αν σε στεναχωρεί κάτι, εμένα με στεναχωρεί το κύπελο. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπεύθυνοι και γενικότερα οι άνθρωποι που διαχειρίζονται όλα τα κομμάτια της ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να μην είναι εκτός 16 του κυπέλου Ελλάδας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κακοφάνηκε πολύ. Θα έπρεπε να ήταν στο κύπελο και να ήταν και πρώτος. Θα με πεις, είναι εύκολο να οδηγώ και να λέω πράγματα τα οποία να είναι εύκολο να γίνει. Όχι, αλλά εγώ πιστεύω η σημασία που έπρεπε να δοθεί στο κύπελο δεν δόθηκε η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Και περισσότερο να είναι χαμένος αυτός. Ο ΠΑΟΚ να είναι χαμένος. Σε πολλά θέματα. Δεν κακοφάνηκε και τόσο πολύ, Δημήτρη, γιατί... Τα παιχνίδια και όσο όλα αυτά. Γιατί πάει για πρωτάθλημα, γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ άμα είχε κάνει μια ισοπαλία και περνούσε, θα έλεγε κανένας τίποτα, δεν πάμε για αυτό το κύπελο. Όχι βέβαια. Βέβαια.
Τώρα έχουμε τη δικαιολογία ότι πάμε για πρωτάθλημα. Αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, τα δικαιολογούμε όλα εύκολα. Εντάξει, δεν πειράζει, ήταν μια καλή χρονιά. Ε, ναι, μικρό μπάτζι και τα λοιπά. Ο Πάκου, άκουσε με λίγο, θα σου πω μόνο αυτό και τελειώνω. Ναι. Ούτε θέλω να κάνω το ρήτορα, ούτε τον ειδικό. Ειδικός δεν είμαι εγώ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται και είναι χρόνια και πιο έμπειροι από μένα και λειτουργούν μες στο χώρο. Και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν και λάθη. Εγώ θα πω απλά την άποψή μου, γιατί είναι εύκολο να την πω. Λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ήταν πρώτος, αλλά και μέσα στο στόχο του κυπέλου. Το ευρωπαϊκό έλεγα, και εκεί λίγο θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, αλλά ήταν δύσκολα πολλά επανωτά τα παιχνίδια. Το καταλάβαινα. Το κατανοώ. Το κατανοώ. Και αλλά γιατί δεν είναι. Δεν είναι όμως. Και με ενοχλεί που δεν είναι. Γιατί πιστεύεις ότι. Γιατί εγώ έμαθα να είμαι σε δύο στόχους του λιγότερο κάθε χρόνο. Ναι, τι φταίει και δεν είναι. Τι δεν είναι. Πρώτος. Τι εννοείς. Τι φταίει και δεν είναι πρώτος. Είπες ότι εγώ ήθελα να είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος. Μπορούσε να είναι πρώτος. Ναι, γιατί ήθελα να είναι πρώτος και να είναι και στο κύπελο. Εδώ όμως μπαίνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες που ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει. Που δεν είναι προετοιμασμένος να πάρει τους παίκτες τώρα. Έπρεπε να προετοιμασμένος να είναι, τα λέτε εσείς, πιο μπροστά από εμάς. Ναι. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να τα πούμε και το ξέρουμε. Φυσικά. Που έπρεπε ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί καλύτερα το υλικό του. Για να μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Ο Ολυμπιακός δεν μας άφηνε ποτέ, γιατί είναι τέτοια η στόφα του, και όταν βλέπει κάποιον να τον περνάει, βρίσκει μηνύχια και με δόντια για να σκοτώσει ανθρώπους, που λέει ο λόγος, σχήμα λόγου, να πάει αυτός μπροστά. Γιατί έτσι τον έχουν μάθει και έτσι τον θέλουν να τον φοβούνται. Ο Ολυμπιακός έχει ένα κάστρο που νομίζω ότι είναι ακλόνητο. Αλλά πέφτει το κάστρο, όλα τα κάστρα πέφτουν και πέσανε. Αρκεί να ξέρεις πώς θα το λειτουργήσεις και πώς θα το κερδίσεις. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καλή διαχείριση σε κάποια παιχνίδια και εκμεταλλεύτηκε αυτή την μεγάλη, τους πολλούς αρκετούς βαθμούς που είχαμε μπροστά, τους εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και αθόρυβα και βγήκε μπροστά. Το ότι είναι και στο κύπελο και είναι μια χαρά και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις με κάποιες ομάδες, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από όλες τις πλευρές. Να πιάσουμε ανθρώπους από όλες τις πλευρές. Όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Να πάω και στην Αθήνα. Να επεκταθώ. Να κάνω πράγματα τα οποία κάνουν και οι άλλοι. Με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί ο κύριος Αβίδης, ο μεγαλομέτωχος, είναι πάρα πολύ δυνατός. Ένας άνθρωπος που πιστεύω αγαπάει τον ΠΑΟΚ και έριξε τα λεφτά του και προσπαθεί για το καλύτερο. Και νομίζω ότι με όλο αυτό το team και με τον Άγγελο Αναστασιάδη που είναι στο τιμόνι του ΠΑΟΚ να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρει στο τέλος. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και την ψυχή μου να τα καταφέρει. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει. Θέλει ενίσχυση. Ορίστε. Θέλει μεταγραφές ενίσχυση. Χρειάζεται. Δεν θέλει. Εσείς τι λέτε. Πού. Πρέπει να θέλει. Έπρεπε να ήταν εδώ και να παίζανε. Γιατί αργούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι γίνεται τώρα εκεί μέσα. Γιατί αργούν. Γιατί δεν είναι προετοιμασμένη η ομάδα να είναι έτοιμη για τα επόμενα 15 παιχνίδια, 16. Γιατί. Είχαν κάποιες ατυχίες. Δεν τους κάθισαν κάποιοι. Κάποιοι φταίνε μέσα εκεί. Αλλά να πω κάτι. Δεν βλέπουμε εμείς πώς θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Προσπαθούμε να την κάνουμε αθόρυβα. Ναι, αλλά ο κόσμος περιμένει κάποια στιγμή μέσα από την τρέλα και την αγάπη που έχει για τον ΠΑΟΚ να τη δει με ένα πρωτάθλημα, με ένα κύπελο, με κάτι, με ένα τίτλο. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι είναι, όπως το λες. Μην το στεναχωρείς τον κόσμο όμως. Ο κόσμος πληρώνει, έρχεται δίπλα, στηρίζει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή αυτός κάνει καλά τη δουλειά του σαν κόσμος και σαν φίλαθλη και όλο αυτό το κομμάτι το παοξυλίδικο, αλλά και απ' την άλλη και εμείς πρέπει να κάνουμε εκεί μέσα οι άνθρωποι να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ πιστεύω κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους εκεί μέσα. Έτσι πιστεύω. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για το μικρό. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Είπα πολλά πράγματα σήμερα. Δεν ξέρω, μπορεί να ψήφθηκα. Είμαι λίγο παραδοτικός μερικές φορές. Μιλάμε μία ώρα. Είπα αυτό που πιστεύω, αυτό που βγαίνει από μέσα μου, σαν ένας απλός παοξής, σαν ένας απλός άνθρωπος, τίποτα παραπάνω. Και σαν ένας πατέρας που προσπαθεί να κάνει τα όνειρα των παιδιών του, να υλοποιήσει μάλλον τα όνειρα των παιδιών του. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Να είστε καλά.